Πολιτικές εξελίξεις και παρενέργειες λόγω αυτού του τραγικού. Η πρώτη πολιτική εξέλιξη ήταν η παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Καραμαλή. Όπου εδώ πρέπει να πούμε ότι προφανέστατα και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, η καλύτερη στιγμή. Δεν υπάρχει νυφαλιότητα, για να το πω έτσι. Το θυμικό μας είναι φορτωμένο για να κάνει κάποιος κάποια εξαιρετική πολιτική ανάλυση. Όμως το πρωί, και εννοώ πολύ πρωί, μίλησα με την Μαριάννα την Πυριώτη, ναι, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα και παλιότερα και άνοιξε μια βεντάλια ευθυνών που μας γύρναγε στην προολυμπιακή περίοδο, γιατί από τότε ξεκινάνε, ναι, αυτά που ψάχναμε εμείς να βρούμε να χάνουν τον δρόμο της Βουλή. Ωραία. Λοιπόν, πριν συνδεθούμε, τώρα θα συνδεθούμε με τη Μαριάννα, να πούμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι νέος Υπουργός Μεταφορών Υποδομών ότι θα αναλάβει ο Υπουργός Επικρατείας κύριος Γεραπετρίτης. Αυτό λένε οι πληροφορίες και σε λίγη ώρα, περί το 1 τέταρτο από τώρα, θα κάνει δήλωση ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Μαριάννα. Πέρα. Ούτε καλή είναι. Εσπέρα είναι, αλλά δεν είναι καλή. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Επειδή όλοι μας συνειδητοποιούμε το μέγεθος αυτής της τραγωδίας και επειδή είναι νέα παιδιά μέσα, είναι παιδιά τα οποία, φοιτητάκια και νεαρά παιδιά τα οποία γύρισαν, ίσως να είναι ακόμα πιο δύσκολο να εκφραστείς με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, όπως σας άκουγα πριν τον Γιώργο να λέει. Τι νυφαλιότητα να έχεις? Ίσως, επαναλαμβάνω, θα μου πεις, θα άλλαζε κάτι αν ήταν μεγαλύτεροι άνθρωποι? Δεν ξέρω, αλλά αυτό σου σκίζει την ψυχή στα δύο, έτσι. Και διάβαζα στο Facebook, Γιώργο, από μια συνάδελφο, αλλά η οποία έγραψε «Η κοιλάδα των νεκρών», υπό την έννοια του ότι εμείς τα ζήσαμε τα Τέμπη, δηλαδή την τραγωδία των Τεμπών, εκείνο το τραγικό δυστύχημα με τα παιδάκια στο λεωφορείο, τα οποία τα φέρισαν τα πάνελς που έφυγαν από την Ταλίκα στα Τέμπη. Ναι, και νεκροί του ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή τα Τέμπη, είναι μια υπόθεση και είναι πραγματικά η κοιλάδα των νεκρών. Αυτό όμως εδώ είναι εκτός κάθε λογικής. Δηλαδή, άλλο ο εκτροχιασμός ενός τρένου, άλλο έγινε κάποιο εμπόδιο στη γραμμή και εκτροχιάστηκε το τρένο, άλλο πράγμα το ανθρώπινο λάθος πήρε πιο γρήγορα τη στροφή, λέμε τώρα. Ο μηχανοδηγός πήγε με άλλη ταχύτητα από αυτή που έπρεπε. Αυτά συμβαίνουν και τέτοιου τύπου είναι τα περισσότερα συνδρομικά ατυχήματα ή δυστυχήματα και στο εξωτερικό, με πολύ πιο πυκνές διαδρομές. Με τοπική τρένων, να καταγραφεί εδώ και δεκαετίες τέτοιο παρόμοιο δυστύχημα με τοπική τρένων, όπως το περιγράφεις.